Το σήμα κατά τεθέν της Θεσσαλονίκης. Αυτό που έρχεται στο μυαλό όλων όταν γίνεται αναφορά στη συμπρωτεύουσα. Ο Λευκός Πύργος είναι αδιαμφισβήτητα το πιο ισχυρό σύμβολο της πόλης. Εκτός από σύμβολο, ωστόσο, είναι και ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα για τους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη, αλλά και για τους κατοίκους. Είμαι από τη Σύνδο. Α, είσαι από εδώ δηλαδή. Ναι. Έχεις επισκεφτεί το Λευκό? Πάρα πολλές φορές. Μου άρεσε πάρα πολύ η θέα, ο χώρος μέσα, η ορόφη με τα σκαλιά. So have you visited the White Tower? Yes, two times. You have seen also the exhibition there? Yes, of course. Did you like it? Yes, it was really nice. Στην Αυστραλία είμαστε. Επισκεφτήκατε το Λευκό? Ωραία, τα παιδιά πήγαν πάνω. What do you think, boys? Good? Yeah, good. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί εντυπωσιακή αύξηση των επισκεπτών στον Λευκό Πύργο. In the first floor, you press 10, not 1. Από την αρχή της φετινής χρονιάς έως και τον Ιούλιο, περίπου 120.000 άτομα τον επισκέφθηκαν. Πριν 4 χρόνια, το 2013, αυτός ήταν ο αριθμός των επισκεπτών για ολόκληρο το έτος. Ανεβαίνοντας προς την κορυφή του πύργου, ο επισκέπτης μαθαίνει την ιστορία της Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της έως και σήμερα. Σε κάθε όροφο ανακαλύπτει και ένα διαφορετικό γνώρισμα του παρελθόντος της πόλης για να φτάσει τελικά στην κορυφή και να απολαύσει την υπέροχη θέα. Oh, it's amazing. It's very nice. The view on the sea, the ship, ports, sea. Πολύ ωραίο. Είναι πρώτη φορά που έχουμε έρθει εδώ. Είμαστε από την Αυστραλία. Είναι fantastic view. Όσον αφορά τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, μερικοί δείχνουν ενδιαφέρον για την έκθεση που φιλοξενείται στους ορόφους του πύργου. Άλλοι πάλι αρκούνται στη θέα. Εδώ, Θεσσαλονίκη όλοι. Έχετε επισκεφτεί το Λευκό? Ναι. Είδες και την έκθεση που μέχρι πάνω που έχει? Αν τα είδα όλα, όχι, τα πέρασα λίγο μερικά, τα πέρασα έτσι, είναι αλήθεια. Πώς σου φάνηκε, τι σου άρεσε περισσότερο? Δεν ξέρω, η θέα γενικά, αυτό. Έδωσε καθόλου προσοχή στα εκθέματα? Όχι. Έχεις επισκεφτεί το Λευκό μέχρι τώρα? Ναι, από το πρώτο έτος. Είδες και την έκθεση μόνο για τη θέα? Όλους τους ορόφους και την έκθεση και τη θέα. Ο Λευκός Πύργος κατασκευάστηκε από τους Οθωμανούς, το πιο πιθανό στα μέσα του 15ου αιώνα, λίγο μετά την άλωση της Θεσσαλονίκης. Αρχικά λειτουργήσε ως φρούριο, στη συνέχεια ως φρουρά και στο τέλος ως φυλακή. Το κοινό, μέχρι και την 31 Οκτωβρίου, οπότε λύγει και το θερινό ωράριο, μπορεί να επισκέπτεται κάθε μέρα τον Λευκό Πύργο από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ.